Ρυθμίσετε γρήγορα τις οφειλές των πιστωτικών σας καρτών. Αν κάποιος καταναλωτής πάει στην τράπεζα για να ρυθμίσει χρέη σε πιστωτικές κάρτες, έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει την οφειλή της κάρτας σε καταναλωτικό δάνειο. Έτσι, το επιτόκιο που βαραίνει τις πιστωτικές κάρτες από 18 με 20% μειώνεται περίπου στο 10 με 12%. Τους μετέφερε σε ένα δάνειάκι με καλό επιτόκιο. Τι έκλεισα, σαν κάρτες. Τι σκέφτεστε να ξαναβγάλετε? Αν αλλάξει η κατάσταση. Χρησιμοποιούν στο φουλ τις πιστωτικές επειδή δεν υπάρχουν μετρητά και αναγκάζονται μετά και παίρνουν σε ρυθμίσεις για να περάσουν και εύκολα το μήνα, ξέρω. Κάθε περίπτωση ρύθμισης είναι εξατομικευμένη ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Έτσι, η δανειολήπτης με οφειλεί 10.000 ευρώ αντί για 1.800 ευρώ για τόκους που θα έδινε με 18% επιτόκιο, θα δώσει έως και 800 ευρώ λιγότερα αν μετατρέψει την οφειλή σε καταναλωτικό δάνειο. Σε οικονομικά αδύναμους προτείνεται πάγωμα της δόσης για διάστημα που ορίζει η τράπεζα και περίοδος χάριτος αν ο δανειολήπτης είναι άνεργος. Είναι δεδομένο ότι αυτές οι μειώσεις επιτόκια δεν αρκούν, χρειάζονται γενναίες διαγραφές χρεών ή σε άλλες περιπτώσεις γενναίες μειώσεις επιτοκίων στο νόμο δικαιοπρακτικό προκειμένου τα νοικοκυριά να είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Από 6 εκατομμύρια που ήταν οι πιστωτικές κάρτες το 2008, σήμερα έχουν απομείνει 2,5 εκατομμύρια.